Σάκοτα από πολύ. Παπαντονίου Σάκοτα από πολύ. Μάλιστα. Για να τα επαναλάβουμε. Έλα Θανάση μου. Για την ΑΕΚ, Σάκοτα από Παντονίου αποβολή, για τον Άρη Waters και White αποβολή. Τέσσερις παίκτες αποβάλλονται. Ναι. Μάλιστα. Και να καθαρίσουν οι πάγκοι, να μένουν μόνο οι προπονητές και οι παίκτες, κανένας άλλος. Μάλιστα. Αυτή είναι μια εξέλιξη όχι πολύ συνηθισμένη. Αυτό γιατί όμως, γιατί? Για να μην γίνει κι άλλος καυγάς δηλαδή. Γι' αυτό διώχνουν τους άλλους παίκτες. Πολύ αυστηροί διαιτητές. Πολύ, ναι. Έχουν γίνει και πολύ χειρότερα σε διάφορα ναι. παιχνίδια και δεν έχει γίνει αυτό. Έλα Θανάση, έλα Θανάση. Η εκένωση των πάγκων δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας. Αλλά... Γίνεται επειδή ουσιαστικά μπήκαν όλοι οι πάγκοι μέσα και αυτό ορίζει ο κανονισμός. Ουσιαστικά είναι αποβολή και των πάγκων. Και όλων όσοι μπήκαν στο παρκέ. Ποιος θα παίξει την Τετάρτη αν έχουν αποβληθεί όλοι όσοι κάτω τους πάγκους. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξουν, γιατί αυτό εξαρτάται από το τι θα γράψουν στο φύλλο αγώνας. Και αν ο δυτικός δικαστής αποφανθεί ότι υπάρχει ενοχή και εμπλοκή όλων. Ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα. Α, για να αποβληθούν σημαίνει ότι κάτι έκαναν. Ισχύει. Ότι είναι ενοχή για κάτι. Ισχύει. Για να δούμε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, έχω δει μάτς να τελειώνει μια ομάδα με δύο παίκτες λόγω αποβολών. Τις καλυφιέ, καυγάδες, ξύλο. Α, παίξει ο Λουκάς, αλλά δεν είναι δηλωμένος. Με τέσσερις. Γιατί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα παίξει με τέσσερις. Πάντως έχουν μείνει ο Μωραΐτης, ο Μιλόσεβιτς, ο Κάρτερ, ο Μπράουν. Όχι. Ούτε ο Μιλόσεβιτς, ο Μωραΐτης. Ούτε ο Έρικ, ούτε ο Καμαριανός. Να μπω να παίξω. Να μπούμε με το Χατζή να παίξουμε. Όλα τα λεφτά είναι υπάκι που είναι άδειοι τελείως. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα όμως. Αυτό είναι διακομόδηση του αθλήματος, με συγχωρείτε. Αυτό είναι διακομόδηση του αθλήματος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν μου έχει ξανατύχει. Ναι, ναι, πρώτη φορά. Εγώ γενικώς είμαι άνθρωπος που δεν ασχολείται ποτέ στη δουλειά του με τρεις εναντίον τριών, ε. Αυτό το 3-on-3, θα με συγχωρέσουν οι διαιτητές, αλλά είναι μια εικόνα που διακομωδεί σε απόλυτο βαθμό το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό μπάσκετ, εκτέτει τους ίδιους, εκτός αν έχουν, και τα παίρνω όλα πίσω και ζητώ ταπεινά συγγνώμη, σοβαρούς λόγους να μας δικαιολογήσουν και να τεκμηριώσουν αυτή την πρωτοφανή απόφασή τους. Εάν το βίντεο έδειξε σημεία και τέρατα που εμείς δεν τα είδαμε, με γεια τους, με χαρά τους. Εάν όμως παίρνουν το τόσο και το κάνουν τόσο, είναι σοβαρό λάθος. Καλάθι τριών πόντων από τον Ζάρα. 88-84. 5,5 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Παίζουν 3-3. Πέμπτο φάουλ. 3-2. Το φαντάζεσαι να πήγαινε και παράταση. Δεν γίνονται. Ο Μπράουν στη γραμμή. 5 φάουλ. Δεν τώρα. Θα φύγει και ο Ζάρας να πάει έξω. Πρωτοφανή πράγματα. Όντως. Ο Μπράουν πριν του κόμμα ολόκληρο σωστά. Θα το θυμίζει κατά συνεργάτη του Πεδουλάκη και στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε τον κανονισμό. Αν όντως οι δύο πάγκοι μπουν μέσα στο γήπεδο. Του Αλβέρτη μάλλον και Πεδουλάκη. Στη μετά του Πεδουλάκη. Εάν ισχύει αυτό, αν μπορεί ο διαιτής να... Ναι. Το σου τριών πόντων από το Μούρτο. Βάζει το καλάθι ο Κοέντο, αν μέτρησε δεν μέτρησε το καλάθι, ελάχιστη σημασία έχει.